Τραβήξα δειλά-δειλά τη σκερκοπόρτα στο σύρτη και πήραν φωτιά τα μάτια μου. Μάγκα μου από όσα είδαν. Απέραντι από γυαλί και κρυμπάρι τα χρώματα της ήριδας της έπλεκαν στεφάνι. Στενά της έρνονταν άγιοι σκοτεινοί κι αγύρτες και στο λιμάνι Αθήγανοι μύριζανε παλάμες. Γέμιζε καρφιά τα χέρια κι ο μευλανά τζελάλεδι γυρνούσε και γυρνούσε. Έτσι όπως χαζεύα τερβισάδες μπεκτασίδες άλλα λιμέ κυκλώσανε μ' ακόμα τους ακούω. Άνθρωπε μου τι ξεφτύλα να σου χαλάνε το όνειρο και εσύ να τους αφήνεις. Πίσω ξαναγύρισα 1990 με τα δίδυμα αγκαλιά κοιμάται η κυρά μου. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε σε μια ακόμη ραδιοφωνική εκπομπή «Δώσ' τη σφούρλα να γυρίσει». Είμαι η Αγγελική Αγαλιανού. Και είμαι η Ελεάνα Χατζάκη. Και οι δυο μαζί είμαστε οι Σουσουράδες. Οι Σουσουράδες που αφού την περασμένη εβδομάδα άνοιξαν τα φτερά τους και πέταξαν από το βορρά μέχρι το νότο της Ευρώπης, αυτή την εβδομάδα φτάνουν μέχρι την Ασία. Και μοιράζονται μαζί σας παραμύθια από την πλούσια προφορική παράδοση της Ανατολής. Και θα ξεκινήσουμε με ένα παραμύθι από την Ινδία που θα μας πει η Ελεάνα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας αυτοκράτορας που είχε διαλέξει για προσωπικό του σύμβουλο έναν γέροντα πολύ σοφό. Είχε όμως ο γέροντας αυτός και ένα μεγάλο κουσούρι. Συνεχώς έλεγε και ξανάλεγε «Ό,τι σου συμβαίνει είναι για το καλό σου. Ό,τι σου συμβαίνει είναι για το καλό σου». Ο αυτοκράτορας όμως, παρόλο που το κουσούρι του σοφού πολύ τον εκνεύριζε, τον κρατούσε πάντοτε κοντά του
γιατί οι συμβουλές και η σοφία του του ήταν πολύ χρήσιμα και έτσι τον έπαιρνε πάντα μαζί του, ειδικά όταν έφευγε μακριά από το παλάτι. Μια μέρα που βρέχε, ο Αυτοκράτορας αποφάσισε να καλοπιστεί λιγάκι και αφού τον έπλυναν οι γυναίκες της αυλής, ζήτησε από τον κουρέα του να τον ξυρίσει και να του κόψει και τα νύχια. Την ώρα όμως που ο κουρέας του έκοβε τα νύχια, ακούστηκε ένας κεραυνός τόσο δυνατός που ο Αυτοκράτορας και ο κουρέας τρόμαξαν πολύ και ο κουρέας έκοψε το μικρό δαχτυλάκι του Αυτοκράτορα. Φώναξε από τον πόνο του και το θυμό του ο Αυτοκράτορας. Η οργή του ξέσπασε πάνω στον κουρέα. «Γρήγορα, γρήγορα στη φυλακή, ανάξιε, έκοψες το μικρό δάχτυλο του Αυτοκράτορα, θα σαπίσεις μέσα στο κελί για τα επόμενα χρόνια της ζωής σου». Τότε ακούστηκε ο σοφός γέρος που άρχισε πάλι να λέει το τροπάρι του. «Ό,τι σου συμβαίνει είναι για το καλό σου, ό,τι σου συμβαίνει είναι για το καλό σου». «Φτάνει πια με αυτές τις ανοησίες, σε βαρέθηκα και σένα όλα αυτά τα χρόνια και εσύ στη φυλακή γρήγορα, έτσι θα μπορείς να ακούς μόνος σου τις βλακίες σου μέχρι το τέλος της ζωής σου». Την επόμενη μέρα ο Αυτοκράτορας για να ξεθυμώσει και να χαλαρώσει λιγάκι αποφάσισε να πάει για κυνήγι στο δάσος. Βέβαια μόνος του αυτή τη φορά, μιας και είχε ρίξει στη φυλακή τον γέροντα σοφό που πάντα τον ακολουθούσε όπου κι αν πήγαινε. Ενώ όμως βρισκόταν στο δάσος, τον περικύκλωσαν ξαφνικά οι πολεμιστές αιρετικοί της θεάς Κάλη. Τον συνέλαβαν και ήταν πολύ ευτυχισμένοι που βρήκαν ένα θύμα για να το θυσιάσουν στη θεά τους. Ο Αυτοκράτορας φώναξε, ούρλιαξε, παρακάλεσε, αλλά τίποτα. Είχαν αποφασίσει να τον θυσιάσουν στην θεά Κάλη, στην θεά του κακού που γιόρταζε εκείνη τη μέρα. Τον έντυσαν λοιπόν με το ειδικό ράσο, τον άλυψαν με το ιερό τους λάδι, τον έδεσαν στο βωμό και την ώρα που ο αρχηγός ήταν έτοιμος να του μπήξει το μαχαίρι στην καρδιά, είδε με τρόμο πως από το θύμα του έλειπε το μικρό του δαχτυλάκι. Βρίζοντας και φτύνοντας τον έλυσε. Δεν επιτρεπόταν φυσικά να θυσιάσουν κάποιον λυψό στην θεά τους. Κι έτσι τον άφησαν να φύγει. Ζαλισμένος ακόμα ο Αυτοκράτορας έτρεξε γρήγορα στο παλάτι του και στο δρόμο κατάλαβε τι είχε γίνει. Φτάνοντας στο παλάτι, ο Αυτοκράτορας πήγε αμέσως στις φυλακές και ελευθέρωσε τον κουρέα. Πήγε μετά και στον σοφό γέροντα, μπήκε στο κελί και τον αγκάλιασε με δάκρυα, του είπε «Φίλε μου, συγχώρεσέ με για το κακό που σου έκαμα, τι τυφλός που ήμουν. Με πιάσαν οι αιρετικοί της θεάς Κάλη και ενώ ήταν έτοιμοι να με θυσιάσουν, είδαν πως μου έλειπε το μικρό μου δαχτυλάκι και μ' άφησαν να φύγω». «Είχες δίκιο, φίλε μου, ό,τι μας συμβαίνει είναι για το καλό μας. Συγχώρεσέ με, θα είσαι πάντοτε κοντά μου κι όλο μου το βασίλειο δικό σου. Έλα τώρα όμως πες μου σε παρακαλώ πολύ, εσένα που σε έβαλα στη φυλακή, πού είναι το καλό που σου συνέβηκε?» Με ηρεμία ο γέροντας κοίταξε τον Αυτοκράτορα και του είπε «Βλέπετε εξοχότατε. Εάν δεν με είχατε φυλακίσει, θα σας είχα συνοδεύσει όπως πάντα στο κυνήγι σας στο δάσος. Και σε μένα, δείτε να, δεν λείπει κανένα δάχτυλο. Ό,τι μας συμβαίνει είναι για το καλό μας». Thank you.
τώρα πάμε στην Κίνα και σε ένα παραμύθι που θα μας πει η Αγγελική. Μια φορά και έναν καιρό, στη χώρα που απλώνονται κάτω από τον ήλιο οι οριζόνες, ζούσε μια γριά μαζί με το μονάκριβο το παλικάρι της, που το είχε για συντροφιά και στήριγμα στα γεράματα. Κι ήταν ένα παλικάρι ο γιος της, αψηλό σαν δέντρο και δυνατό σαν την πέτρα, και όλες οι κοπέλες του χωριού τους, στα όνειρά τους, αυτόν έβλεπαν πως θα πάρουνε για άντρα. Μα η ζωή τα έφερε αλλιώς, γιατί το παλικάρι αρρώστησε βαριά και σε λίγο καιρό πέθανε. Του κάκου η μάνα έτρεξε και έφερε γιατρούς και γιατροσόφια. Η γριά έχασε τον κόσμο κάτω από τα πόδια της και έκλαιγε και χτυπιόταν όλη τη μέρα, και οι γειτόνοι ακούγανε κλάματα και στεναγμούς στο σπίτι της γριάς πολύ καιρό από τη μέρα που πέθανε το παιδί της. Κι άλλες φορές, ώρες ολόκληρες θρυνούσε πάνω από το μνήμα του και περνούσε τον καιρό της μέσα στο κημητήρι του χωριού. «Αχ, αγόρι μου μονάκριβο και πολύ αγαπημένο, σε έχασα και έχασα το στήριγμά μου στη ζωή, και τέτοια ζωή εγώ πια τι να την κάνω». Και από τη μέρα εκείνη σταμάτησε να τρώει και να πίνει, και ο κόσμος δεν την ανεγνώριζε, τέτοιο λείψανο που είχε καταντήσει. Το μάθε αυτό και ο Βούδας και πήγε να βρει τη γριά μάνα μαζί με τους μαθητές του. Τη βρήκε πάνω από τον τάφο του παιδιού της να κλαίει και να θρυνεί. Μόλις εκείνη τον είδε και κατάλαβε ποιος είχε έρθει, σηκώθηκε και έτρεξε κοντά του, πλησίασε και υποκλήθηκε με σεβασμό. Ο Βούδας την κοίταξε τρυφερά και της είπε: «Γριά, γιατί κλαις?» «Φωτισμένε Άγιε, ένα παλικάρι μονάκριβο είχα και πέθανε. Έχασα το γιο μου, το μοναδικό μου στήριγμα στη ζωή, και τώρα πια τέτοια ζωή τι να την κάνω? Και αφού το παλικάρι μου δεν μπορεί να γυρίσει, θα πάω εγώ να το βρω». Ο Βούδας έκλεισε για μια στιγμή τα μάτια. Όταν τα ξανά άνοιξε, τη ρώτησε: «Γριά, θα ήθελες να ξαναφέρω το παιδί σου στη ζωή?» «Αχ, φωτισμένε Άγιε, αν το έκανες αυτό θα μου ξανά δίνεις και τη δική μου τη ζωή». Ο Βούδας τότε σκέφτηκε για λίγο και είπε: «Θέλω να μου φέρεις ένα θυμιατό και φωτιά. Θα τον ξυπνήσει το λιβάνι». Η γυναίκα σηκώθηκε και ετοιμάστηκε να τρέξει, μα ο Βούδας της έκανε με μια κίνηση στο χέρι να περιμένει. «Μη βιάζεσαι, γυναίκα. Το λιβάνι που θα ξυπνήσει το γιο σου πρέπει να το ανάψεις από τη φωτιά μιας οικογένειας που στο σπίτι της δεν είχε ποτέ του πεθαμένους». Η γριά αναθάρεψε λιγάκι. Τώρα στην καρδιά της γεννήθηκε η ελπίδα. Υποκλήθηκε ξανά και μετά έτρεξε με το θυμιατό στο χέρι και πήρε τους δρόμους. Εκεί που περπατούσε είδε σε ένα χωράφι με ρύζι έναν χωρικό. Ήταν ίσα με τη μέση μέσα στο νερό και μάζευε το ρύζι. Η γριά στάθηκε και τον ερώτησε: «Ε, καλέ μου άνθρωπε, για πες μου να χαρείς, είχε ποτέ κανέναν πεθαμένο το σπίτι σου?» Ο άντρας σταμάτησε τη δουλειά, σκέφτηκε για λίγο και αποκρίθηκε: «Ο αδερφός μου πέθανε στη γέννα, ο πατέρας μου πέθανε από αρρώστια, ο παππούς μου από γυρατιά, και είναι πεθαμένοι όλοι προπάποι μου από στην αρχή του κόσμου». Η γριά δεν έχασε το κουράγιο της, παρά μονάχα συνέχισε το δρόμο της. Λίγο παρακάτω βλέπει μια γυναίκα. Στεκόταν μπροστά σε ένα πηγάδι και ήταν έτοιμη να τραβήξει νερό. Την κοντοζυγώνει και τη ρωτάει: «Καλή σου ώρα, κυρά. Σε παρακαλώ να χαρείς, πες μου. Μήπως πέθανε κανένας στο σπίτι σας?» Η γυναίκα γύρισε,
Την κοίταξε και της είπε «Μικρή μου αδερφή πέθανε από χτυκιό. Η μάνα μου και η γιαγιά μου από γυρατιά. Και είναι πεθαμένες όλες οι προγιαγιάδες μου ως την αρχή του κόσμου». Η γριά συνέχισε να περπατάει και να ψάχνει μέχρι που μπήκε στα πρώτα σπίτια ενός χωριού που βρέθηκε στο δρόμο της. Σε μια αυλή αντίκρισε ένα αγόρι που έπαιζε σουράβλι και ένα κορίτσι που μιλούσε στην πάνινη κούκλα της. Τα ρώτησε αν είχε πεθάνει κανένας στο σπίτι τους, μα πήρε την ίδια απάντηση. Στο σπίτι τους είχε πεθάνει κάποιος στα χρόνια που περάσανε και ως την αρχή του κόσμου. Χωρίς να χάσει καιρό, χτύπησε όλες τις πόρτες που βρέθηκαν μπροστά της, ρώτησε το ίδιο σε όλο το χωριό, μα από παντού πήρε την ίδια απόκριση. Παντού κάποιος είχε πεθάνει και σπίτι χωρίς να έχει πεθαμένο, όσο κι αν έψαξε, όσο κι αν ήλπιζε, δεν βρέθηκε κανένα. Στο τέλος το πήρε απόφαση. Ακολούθησε το δρόμο που πήγαινε προς τα μέρη της και βρέθηκε ξανά στο κημητήριο. Εκεί την περίμενε ο Βούδας με τους μαθητές του. Η γριά υποκλήθηκε από σεβασμό και ο Βούδας τη ρώτησε. «Λοιπόν, γυναίκα, τι έκανες?» «Φωτισμένε Άγιε, τους ρώτησα όλους, πήγα και χτύπησα σε όλα τα σπίτια, αλλά παντού κάποιος είχε πεθάνει». «Βλέπεις λοιπόν, γυναίκα, από την αρχή του κόσμου έτσι γινόταν και έτσι θα εξακολουθήσει να γίνεται. Ό,τι γεννιέται πεθαίνει και σένα η θέση σου είναι ανάμεσα στους ζωντανούς». Η γριά κατάλαβε πως είχε δίκιο ο Βούδας. Γύρισε για μια στιγμή το κεφάλι της και έριξε μια ματιά στον τάφο του παιδιού της. Κι ύστερα πήρε το δρόμο για το χωριό, ανάμεσα στους ζωντανούς. Και από την Κίνα θα κάνουμε μια στάση σε δύο χώρες αυτή τη φορά, στο Ουσμπεκιστάν και στο Μπαγκλαντές, και δύο ιστορίες που θα μας πει η Ελεάνα. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας φτωχός γεωργός. Είχε αυτός ένα μικρό χωράφι και μέρα νύχτα δούλευε σε αυτό για να μπορέσει να ζήσει. Μια ανοιξιάτικη μέρα, καθώς όργωνε τη γη, βλέπει να πετάει ίσια κατά πάνω του ένα κάτασπρο λελέκι. Πετούσε όμως κάπως περίεργα, φαρίς και τρέμαν τα φτερά του. Ο γεωργός παραξενεύτηκε, παράτησε τη δουλειά του και το κοίταζε. Ξαφνικά το πουλί δίπλωσε τις φτερούγες του και παπ, έπεσε δίπλα του σαν την πέτρα. Ο φτωχός γεωργός πλησίασε προσεκτικά το λελέκι και είδε πως η μια φτερούγα του ήταν σπασμένη. Λυπήθηκε το δύστυχο πουλί, το πήγε στο σπίτι του, άλυψε την πληγή με αλυφή και έδεσε τη φτερούγα με προσοχή μεγάλη. Το λελέκι σιγά σιγά άρχισε να συνέρχεται. Κάποια μέρα άρχισε και να φτερουγίζει. Τότε ο φτωχός γεωργός το πήγε στο χωράφι, το άφησε και είπε «Πέτα, άσπρο λελέκι, ας είσαι ελεύθερο και ευτυχισμένο». Πέρασε ένας χρόνος. Ο γεωργός και πάλι δούλευε στο χωράφι του.
Σε μια στιγμή είδε ξανά το άσπρο λελέκι. Εκείνο τον πλησίασε πετώντας και του έριξε μπροστά στα πόδια του 3 σπόρια από καρπούζι. Ο φτωχός Γεωργός φύτεψε τους σπόρους και γρήγορα φύτρωσαν οι καρπουζιές. «Αυτό είναι το δώρο του άσπρου λελεκιού», έλεγε και καμάρωνε τα όμορφα φιντάνια. Το καλοκαίρι πέρασε μέσα σε πολλές δουλειές. Ορίμασαν και τα καρπούζια. 3 ήταν όλα κι όλα, όμως έγιναν τόσο πελώρια που δεν μπορούσες να τα αγκαλιάσεις και με τα 2 χέρια. Προσπάθησε ο Γεωργός να σηκώσει ένα καρπούζι, μα ήταν ασήκωτο, δεν μπορούσε καν να το ξεκολλήσει από τη γη. Πήρε τότε ένα καροτσάκι, φόρτωσε σε αυτό και τα 3 καρπούζια και τα πήγε στο σπίτι. «Με τέτοια καρπούζια πρέπει να καλέσω όλους τους γείτονες να τους κεράσω». Μαζεύτηκαν λοιπόν οι καλεσμένοι γείτονες, συγγενείς και παιδιά από τους γύρω δρόμους. Ο νοικοκύρης άρχισε να κόβει το καρπούζι, όμως αυτό δεν κοβόταν με τίποτα. Δοκίμασε να κόψει και το δεύτερο, ύστερα το τρίτο, μα δεν κόβονταν με κανέναν τρόπο. Σήκωσε τότε το χέρι του και με όλη του τη δύναμη έδωσε μια με το μαχαίρι χράτς. Το καρπούζι άνοιξε στα 2. Και μέσα τι να δουν, γεμάτο χρυσά νομίσματα. Μείναν όλοι με το στόμα ανοιχτό. Ο νοικοκύρης άνοιξε και τα άλλα 2 καρπούζια και σε αυτά μέσα υπήρχε χρυσάφι μπόλικο. Όλος χαρά το μοίρασε στους καλεσμένους του και εκείνοι 3 ευτυχισμένοι γύρισαν στα σπίτια τους. Δίπλα στο Γεωργό ζούσε κι ένας πλούσιος που όσα κι αν είχε ήθελε κι άλλα. Έλεγε λοιπόν με το νου του αυτός: «Ο γείτονάς μου ήταν όλη του τη ζωή φτωχός και ξαφνικά πλούτησε σε μια μέρα. Πρέπει να μάθω ποιο είναι το μυστικό των καρπουζιών του». Κι έτσι μια και 2 ο πλούσιος πηγαίνει επίσκεψη στο γείτονά του. «Πες μου καλέ μου φίλε, πώς πλούτησες, ποιο είναι το μυστικό των καρπουζιών σου, πες μου, έλα μη μου το κρύβεις. Βλέπεις, εμείς οι 2 είμαστε γείτονες και από εδώ και στο εξής θα γίνουμε και καλοί φίλοι». Ο Γεωργός τίποτα δεν έκρυψε. Όλα του τα είπε, όλα, ακριβώς όπως έγιναν. Ο πλούσιος γύρισε τρέχοντας στο σπίτι του. «Εγώ πρέπει να είχα τέτοιες καρπουζιές, εγώ θα ήξερα καλά τι να τις κάνω και με κανέναν δεν θα μοιραζόμουν το χρυσάφι». Νωρίς το άλλο πρωί πήγε στο χωράφι του και είδε το άσπρο λελέκι. Στεκόταν στο ένα του πόδι και κοιμόταν ήσυχα. «Πρέπει να το γιατρέψω, όμως δεν είναι πληγωμένο. Τι να κάνω? Α, πρώτα θα του σπάσω το πόδι και ύστερα θα το κάνω καλά». Πήρε λοιπόν ο πλούσιος ένα μακρύ ραβδί, κρυφοζύγωσε το λελέκι και κρακ το χτύπησε με το ξύλο στο πόδι. Το λελέκι έπεσε κάτω το καημένο. Το άρπαξε ο πλούσιος στην αγκαλιά του και το πήγε στο σπίτι του. Εκεί άλυψε όπως όπως την πληγή του και έδεσε το σπασμένο πόδι. Πέρασε καιρός. Το λελέκι έγινε καλά, άρχισε και να περπατάει, όμως κούτσενε. Ο πλούσιος το πήγε στο χωράφι, το άφησε και εκείνο πέταξε ψηλά. Ο πλούσιος άρχισε να του φωνάζει. «Γύρνα την άνοιξη και φέρε 3 σπόρους καρπουζιού, μην το ξεχνάς, εγώ σε έκανα καλά». Όταν μπήκε η άνοιξη, ο πλούσιος πήγαινε κάθε μέρα στο χωράφι και περίμενε το άσπρο λελέκι. Όμως εκείνο δεν φαινόταν πουθενά. «Άδικα το έκανα καλά αυτό το παλιολέλεκο. Ξόδεψα και τόση τροφή. Τζάμπα όλα». Να όμως που ένα πρωινό φάνηκε το άσπρο λελέκι. Πετώντας πλησίασε τον πλούσιο και του έριξε 3 σπόρους καρπουζιού. Η καρδιά του πλούσιου πήγε να σπάσει από τη χαρά της. «Τώρα θα γίνω πιο πλούσιος από όλους τα μέρη μας». Φύτεψε τους σπόρους στη γη.
Μετά από λίγο ξεπρόβαλαν και τα βλαστάρια, βγήκαν και τα κοτσάνια, άνθησαν και τα λουλούδια. Κι ήρθε ο καιρός που τα καρπούζια ορίμασαν. Τρία ήταν όλα κιόλα, όμως ήταν τόσο πελώρια που και με τα δυο χέρια δεν μπορούσες να τα αγκαλιάσεις. Φόρτωσε ο πλούσιος και τα τρία καρπούζια σε ένα καροτσάκι και τα πήγε στο σπίτι του. «Όμως όχι, όχι, εγώ δεν θα καλέσω κόσμο, κανείς δεν θα δει πόσο χρυσάφι έχω». Έκλεισε λοιπόν καλά-καλά παράθυρα και πόρτες, πήρε ένα τεράστιο μαχαίρι και χράτς το έμπηξε στο πιο μεγάλο καρπούζι. Το καρπούζι έτριξε, άνοιξε στα δυο και από μέσα ξεχύθηκε ένα ζμάρι σφίγγες που βούιζαν αγριεμένες, όρμηξαν στον πλούσιο, τον κύκλωσαν από παντού και άρχισαν να τον τζιμπάνε. Ο πλούσιος άρχισε να χτυπιέται, φώναζε, βρήκε με δυσκολία την πόρτα. Μόλις και με τα βίας άνοιξε το σύρτη, πετάχτηκε στο δρόμο και τρέχοντας σαν τρελός έφυγε από εκείνο τον τόπο για πάντα. Κι όσο για το γείτονα, εκείνος ζούσε πια πλούσιος, όμως δεν ξεχνούσε ποτέ την περασμένη του ζωή και πάντοτε βοηθούσε εκείνους που είχαν την ανάγκη του. Μια φορά και έναν καιρό μέσα στο δάσος ζούσε μία κουρούνα. Μια μέρα ήταν πολύ διψασμένη, αλλά όσο κι αν έψαχνε πουθενά δεν έβρισκε νερό. Στο τέλος πήγε και κάθισε στην κορφή ενός ψηλού δέντρου και από εκεί κοίταζε τριγύρω. Κάπου στο βάθος μακριά είδε έναν κήπο. «Εκεί θα βρω νερό», είπε και φρα-φρα-φρα-φρα πέταξε προς τα εκεί. Φτάνοντας στον κήπο βλέπει ένα παλιό πιθάρι. «Εδώ θα πιω νερό», είπε και κάθισε στο στόμιο του πιθαριού. Αλήθεια, το πιθάρι είχε μέσα νερό, όμως το νερό ήταν λίγο. Έφτανε δεν έφτανε μέχρι το μισό του πιθαριού. Έτσι η κουρούνα, όσο κι αν έσκυβε και προσπαθούσε, δεν μπορούσε να το φτάσει. Μια πάπια που τριγυρνούσε στον κήπο την είδε να προσπαθεί και της είπε «Τσάμπα προσπαθείς, δεν θα τα καταφέρεις, το νερό είναι λίγο». Η κουρούνα την άκουσε, αλλά δεν απάντησε. Λίγο μετά την πλησίασε και μια χήνα και της είπε κουρούνα, τόση ώρα προσπαθείς και στα όνα νερό δεν ήπιες, παράτατα πια». Η κουρούνα την άκουσε και αυτήν, αλλά ούτε και τότε απάντησε. Σταμάτησε για λίγο την προσπάθεια και άρχισε να σκέφτεται. Τότε μια σπουδαία ιδέα της ήρθε. Άρχισε αμέσως με το ράμφος της να μαζεύει πετραδάκια και πλουπ, πλουπ, πλουπ να τα ρίχνει μέσα στο πιθάρι. Το νερό σιγά σιγά άρχισε να ανεβαίνει. Όσο περισσότερα πετραδάκια έριχνε, τόσο ψηλότερα ανέβαινε το νερό, μέχρι που έφτασε στο στόμιο του πιθαριού. Τότε η κουρούνα βούτυξε μέσα το ράμφος της και ήπιε, 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 μέχρι που ξεδίψασε. Πάμε τώρα στην Ιαπωνία και σε ένα παραμύθι που θα μας πει η Αγγελική.
Ήταν κάποτε μια όμορφη γυναίκα που ζούσε σε ένα μυρωδάτο πευκό δάσος. Ο άντρας της έλειπε χρόνια πολλά στο πεδίο των μαχών. Όταν ο πόλεμος τέλειωσε, εκείνος με 1000 βάσανα κατάφερε να γυρίσει κοντά της, αλλά η διάθεσή του ήταν τελείως αλλοπρόσαλη. Αρνιόταν να μπει μέσα στο σπίτι, γιατί είχε συνηθίσει να κοιμάται έξω πάνω στις πέτρες. Περνούσε τον καιρό του μόνος, στο δάσος, μέρα και νύχτα. Η νεαρή γυναίκα του, ενθουσιασμένη που έμαθε ότι ο άντρας της θα επέστρεφε επιτέλους, ψώνισε και μαγείρεψε και ξαναψώνισε και ξαναμαγείρεψε ένα σωρό φαγητά σε πιάτα και γαβάθες με νόστιμο τόφου και 3 είδη ψαριών και 3 είδη φυκιών και ρύζι πασπαλισμένο με κοκκινό πίπερο και ωραίες κρύες γαρίδες μεγάλες και πορτοκαλί. Χαμογελώντας ντροπαλά, κουβάλισε τα φαγητά στο δάσος και γονατίζοντας δίπλα στο μελαγχολικό άντρα, του πρόσφερε όσα είχε ετοιμάσει. Αυτός έδωσε μια με το πόδι του και κλώτσισε τους δίσκους μακριά. Το τόφου διαλύθηκε, τα ψάρια εξφενδονίστηκαν στον αέρα, το φύκι και το ρύζι έπεσαν στις λάσπες και οι μεγάλες πορτοκαλί γαρίδες σκόρπισαν στο μονοπάτι. «Άσε με ήσυχο!» βρυχήθηκε και της γύρισε την πλάτη. Είχε τόση οργή που εκείνη τον φοβήθηκε. Αυτό συνεχίστηκε για καιρό, ώσπου η νεαρή σύζυγος σε απόγνωση πλέον πήγε να συναντήσει μια θεραπεύτρια που ζούσε έξω από το χωριό. «Ο άντρας μου έχει πολύ άσχημα τραύματα από τον πόλεμο. Διαρκώς είναι οργισμένος, δεν τρώει, θέλει να μείνει έξω και όχι μαζί μου όπως παλιά. Μπορείς να μου δώσεις ένα φίλτρο που θα τον κάνει τρυφερό και ερωτευμένο ξανά?» «Και βέβαια μπορώ, αλλά χρειάζομαι ένα ειδικό συστατικό. Μου λείπει η τρίχα από την αρκούδα με το μισοφέγγαρο. Πρέπει λοιπόν να σκαρφαλώσεις στο βουνό, να βρεις τη μαύρη αρκούδα και να μου φέρεις μια τρίχα από το μισοφέγγαρο που έχει στο λαιμό της. Και εγώ θα σου δώσω αυτό που θέλεις και η ζωή σου θα ξαναγίνει όμορφη.» Άλλες γυναίκες θα είχαν αποθαρρυνθεί μπροστά σε έναν τέτοιο άθλο. Θα θεωρούσαν ότι όλη η προσπάθεια θα ήταν μάταιη. Αλλά αυτή ήταν μια γυναίκα που αγαπούσε. «Σου είμαι ευγνώμων», είπε στη θεραπεύτρια. «Τι καλά που ξέρω ότι κάτι μπορεί να γίνει». Ετοιμάστηκε λοιπόν για το ταξίδι της και το επόμενο πρωί άρχισε την πορεία προς το βουνό. Τραγούδισε το αριγκατό ζάισο για να χαιρετήσει το βουνό και να το ευχαριστήσει που της επέτρεπε να σκαρφαλώσει πάνω του. Σκαρφάλωσε σε λόφους με λιθάρια μεγάλα σαν τεράστια καρβέλια. Ανέβηκε σε δασωμένες πλαγιές. Τα κλαδιά των δέντρων κρέμονταν σαν μακριές κουρτίνες και το φύλλωμά τους έλαμπε σαν άστρα. Και εκείνη τραγουδούσε το αριγκατό ζάισο για να ευχαριστήσει τα δέντρα που ανασήκωναν τα κλονιά τους και την άφηναν να περάσει από κάτω. Έτσι κατάφερε να βγει από το δάσος και άρχισε πάλι να σκαρφαλώνει. Η ανάβαση τώρα ήταν πιο δύσκολη. Το βουνό είχε αγκαθερά φυτά που γαντζώνονταν από το στρίφωμα του κιμονό της και βράχια που έγδερναν τα μικρά της χέρια. Παράξενα μαύρα πουλιά πετούσαν χαμηλά από πάνω της και την τρόμαζαν. Ήξερε ότι ήταν μουέν μπότοκε, πνεύματα νεκρών που δεν είχαν συγγενείς να τους μνημονεύουν. Και εκείνη τους τραγουδούσε προσευχές. «Θα γίνω εγώ η συγγενή σας. Θα σας βοηθήσω να βρείτε ανάπαυση.» Κι όλο και σκαρφάλωνε, γιατί ήταν μια γυναίκα που αγαπούσε. Σκαρφάλωνε έως ότου είδε χιόνι στην κορυφή και μετά από λίγο ένιωσε τα πόδια της βρεγμένα και παγωμένα. Σκαρφάλωνε όλο και πιο ψηλά, γιατί ήταν μια γυναίκα που αγαπούσε
Ύστερα ξέσπασε χιονοθύελα και το χιόνι έπεφτε στα μάτια της και έμπαινε στα αυτιά της και αυτή συνέχιζε στα τυφλά και σκαρφάλων όλο ένα και ψηλότερα και όταν το χιόνι σταμάτησε τραγούδισε το αριγκατό ζάισο για να ευχαριστήσει τους ανέμους που πια δεν την τύφλωναν. Τότε είδε μια σπηλιά ρηχή σαν εσοχή και σύρθηκε εκεί χωρίς όμως να καταφέρει να χωθεί όλη μέσα. Και ενώ είχε μαζί της ένα μικρό δέμα με τροφή, δεν έφαγε, αλλά σκεπάστηκε με φύλλα και κοιμήθηκε. Το πρωί ο αέρας ήταν απαλός και μικρά πράσινα φυτά διακρίνονταν εδώ και εκεί μέσα στο χιόνι. «Τώρα είναι η ώρα να πάω να βρω την αρκούδα με το μισοφέγγαρο», σκέφτηκε. Έψαχνε όλη μέρα. Και την ώρα του λυκόφωτος είδε μια σειρά χοντρά περιτώματα και τα αναγνώρισε. Εκείνη τη στιγμή μια τεράστια μαύρη αρκούδα φάνηκε να έρχεται αφήνοντας πίσω της βαθιά ίχνη από τις πατούσες και τα νύχια της. Η αρκούδα με το μισοφέγγαρο βρυχήθηκε και μπήκε στο λιμέρι της. Η γυναίκα πήγε και πήρε το δεματάκι και έβαλε την τροφή που είχε φέρει σε μια γαβάθα. Άφησε τη γαβάθα έξω από το λιμέρι του ζώου και τρέξε πίσω στο καταφύγιό της να κρυφτεί. Το επόμενο βράδυ έκανε το ίδιο, όμως αυτή τη φορά, αντί να επιστρέψει στην εσοχή, απομακρύνθηκε και στάθηκε στα μισά του δρόμου. Και πάλι η αρκούδα μύρισε τον αέρα. Σηκώθηκε βαριά και βγήκε από το λιμέρι της, βρυχήθηκε κάνοντας τα αστέρια να τρεμουλιάσουν στον ουρανό, έκανε κύκλους, οσμίστηκε πολύ προσεκτικά και τελικά, αφού έκανε μια χαψιά το φαγητό της γυναίκας, σύρθηκε αργά στη σπηλιά της. Αυτό συνεχίστηκε για μέρες, ωσότου μια σκοτεινή νύχτα. Η γυναίκα βρήκε το κουράγιο να πλησιάσει ακόμα πιο κοντά στο λιμέρι του θηρίου και να το περιμένει. Έβαλε την τροφή στη γαβάθα έξω από τη σπηλιά, κάθισε και περίμενε στο άνοιγμά της. Όταν η αρκούδα οσμίστηκε το φαγητό και σύρθηκε έξω, δεν είδε μόνο την τροφή, αλλά και ένα ζευγάρι ανθρώπινα πόδια. Έγειρε το κεφάλι της και βρυχήθηκε τόσο που τα κόκαλα της γυναίκας βούηξαν. Η γυναίκα έτρεμε αλλά παρέμεινε στη θέση της. Τότε το θηρίο σηκώθηκε στα πίσω πόδια, έτριξε τα σαγόνια και βρυχήθηκε τόσο άγρια που η γυναίκα είδε ολοκάθαρα το κοκκινοκαφέ ουρανίσκο του. Κι όμως έμεινε στη θέση της. Το θηρίο βρυχήθηκε κι άλλο και καθώς άπλωσε τα πόδια του για να την αρπάξει, τα νύχια του κρέμονταν ίδια με κοφτερές λεπίδες πάνω από το κεφάλι της γυναίκας. Εκείνη έτρεμε σαν φυλαράκι, αλλά δεν κουνήθηκε από τη θέση της. «Σε παρακαλώ, καλή μου αρκούδα, ήρθα τόσο δρόμο γιατί πρέπει να βρω το φάρμακο για τον άντρα μου». Η αρκούδα κατέβασε τα μπροστινά της πόδια, σηκώνοντας ένα σύννεφο χιονιού και περιεργάστηκε το πρόσωπο της τρομοκρατημένης γυναίκας. Για μια στιγμή εκείνη νόμιζε ότι έβλεπε οροσειρές ολόκληρες και κοιλάδες και ποτάμια και χωριά να αντανακλώνται στο πανάρχαιο βλέμμα του ζώου. Γαλήνη απλώθηκε βαθιά μέσα της και έπαψε να τρέμει. «Σε παρακαλώ, καλή μου αρκούδα, που σε τάιζα τρεις νύχτες στη σειρά. Μπορείς να μου δώσεις μια τρίχα από το μισοφέγγαρο που έχεις στο λαιμό σου». Η αρκούδα το σκέφτηκε για μια στιγμή. Μπορούσε να κάνει μια χαψιά τη μικρόσωμη γυναίκα που στεκόταν μπροστά της, αλλά τη λυπήθηκε. «Έτσι είναι. Μου έδειξες καλοσύνη. Πάρε μια τρίχα μου, αλλά μετά εξαφανίσου. Γύρνα αμέσως σπίτι σου». Ανασήκωσε το ρίγχος της και φάνηκε το άσπρο μισοφέγγαρο στη βάση του λαιμού της και η γυναίκα είδε το δυνατό παλμό του ζώου.
Έβαλε το ένα της χέρι στο σβέρκο του και με το άλλο τράβηξε μία μόνο γυαλιστερή άσπρη τρίχα, την τράβηξε απότομα, η αρκούδα να σηκώθηκε και βρυχήθηκε, λες και την είχαν πληγώσει. Κι ύστερα άρχισε να ξεφυσάει ενοχλημένη. «Σε ευχαριστώ, αρκούδα με το μισοφέγγαρο», είπε η γυναίκα και υποκλήθηκε ξανά και ξανά. Με ένα βρυχηθμό η αρκούδα κινήθηκε προς το μέρος της. Μούγκριζε λέξεις ακατανόητες για τη γυναίκα και ωστόσο γνώριμες από την αρχή της ύπαρξής της. Εκείνη στράφηκε και άρχισε να κατεβαίνει το βουνό όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Πέρασε τρέχοντας κάτω από τα δέντρα με τα φύλλα σαν αστέρια και όσο έτρεχε τραγουδούσε το αριγκατό ζάισο, ευχαριστώντας τα δέντρα που ανασήκωναν τα κλονάρια τους για να περάσει. Σκόνταψε πάνω στις κοτρώνες που έμοιαζαν με τεράστιες φραντζόλες και τραγουδούσε το αριγκατό ζάισο, ευχαριστώντας το βουνό που την είχε αφήσει να σκαρφαλώσει πάνω του. Με τα ρούχα ξεσκισμένα, τα μαλλιά μπλεγμένα, το πρόσωπό της λερωμένο, κατέβηκε τα πέτρινα καλντερίμια μέχρι το χωριό της. Το διέσχισε όλο και έφτασε στην άλλη άκρη του, στη σπηλιά όπου καθόταν η γριά θεραπεύτρια και σκάλιζε τη φωτιά. «Κοίτα, κοίτα, τη βρήκα, την πήρα, την έχω, την τρίχα από την αρκούδα με το μισοφέγγαρο». «Μπράβο σου», είπε η θεραπεύτρια χαμογελώντας. Πλησίασε τη γυναίκα, πήρε τη λευκή τρίχα και την κράτησε στο φως. Τη ζύγιασε στο γέρικο χέρι της, τη μέτρησε με το δάχτυλό της και αναφώνησε. «Ναι. Μια αυθεντική τρίχα από την αρκούδα με το μισοφέγγαρο». Ύστερα γύρισε και την πέταξε στη φωτιά. Και η τρίχα έσκασε και τσιτσίριξε καθώς οι λαμπερές φλόγες την κατάπιαν. «Τι έκανες! Όχι! Τι έκανες, γριά!» «Μην ανησυχείς. Όλα είναι εντάξει. Θυμάσαι κάθε βήμα που έκανες για να ανέβεις στο βουνό. Θυμάσαι τι χρειάστηκε να κάνεις για να σε εμπιστευτεί η αρκούδα. Θυμάσαι όσα είδες, όσα άκουσες και όσα ένιωσες». «Ναι, τα θυμάμαι πολύ καλά». «Γύρνα τώρα, κόρη μου, στο σπίτι σου με όσα έμαθες. Και πλησίασε τον άντρα σου με τον ίδιο τρόπο». Από την Ιαπωνία και το ταξίδι της κόρης μέχρι τα λιμέρια της άγριας αρκούδας, πάμε στο Αφγανιστάν και στη Μαλαισία. Ζούσε κάποτε σε ένα δάσος ένας μήνος από σχεδόν 1000 ορτίκια. Θα μπορούσαν να είναι ευτυχισμένα αν στο γειτονικό χωριό δεν υπήρχε ένας κυνηγός που έριχνε το δίχτυ του και τα έπιανε. Είχε μάλιστα μάθει να μιμείται και τη φωνή τους και μόλις αυτά μαζεύονταν εκεί, άπλωνε απότομα πάνω τους ένα μεγάλο δίχτυ, τα έπιανε και ύστερα ένα-ένα τα έριχνε στο ταγάρι του και τα πήγαινε στην πόλη για να τα πουλήσει. Υπήρχε ανάμεσα στα ορτίκια ένα που ήταν πολύ σοφό. Μάζεψε λοιπόν μια μέρα όλους τους συντρόφους του και τους είπε: «Αδέλφια, έχω βρει τη λύση στο κακό που απειλεί να μας εξαφανίσει. Την επόμενη φορά που ο κυνηγός θα ρίξει πάνω μας το δίχτυ, δεν θα τραβάμε άλλο προς τα δω και άλλο προς τα εκεί, αλλά όλα μαζί θα πιάσουμε το δίχτυ, θα το σηκώσουμε προς τα πάνω. Είναι πολύ ελαφρύ και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και όταν θα έχουμε κερδίσει ύψος, θα το αφήσουμε φραπ
να πέσει πάνω στους βάτους. Η ιδέα φάνηκε πολύ σωστή στη συνεδρίαση των πουλιών και πραγματικά κανένα δεν είχε αντίρρηση. Έτσι την ίδια κιόλας μέρα, μόλις ο κυνηγός έριξε πάνω τους το δίχτυ, αυτά με ένα σύνθημα άρχισαν να πετούν όλα προς την ίδια κατεύθυνση και όταν ανέβηκαν ψηλά, φραπ, έριξαν το δίχτυ πάνω σε ένα βάτο. Ο κυνηγός καταματώθηκε από τα αγκάθια του βάτου για να μπορέσει να ξαναπάρει το δίχτυ του και όταν το πέτυχε είχε πια νυχτώσει και τα πουλιά είχαν πάει για ύπνο. Η ιστορία αυτή επαναλήφθηκε πολλές μέρες στη σειρά και κάθε φορά τα πουλιά κατόρθωναν εύκολα, έτσι συντονισμένα όπως δούλευαν, να σηκώνουν το δίχτυ και φραπ να το πετούν πάνω στους βάτους. Η γυναίκα του κυνηγού άρχισε να τον γκρινιάζει. «Τόσες μέρες γυρίζεις στο δάσος και δεν έπιασες ούτε ένα ορτίκι. Τι τρέχει με σένα?» «Το πρόβλημα, γυναίκα, είναι ότι τα πουλιά συνεργάζονται. Ακούς, βοηθάει το ένα το άλλο και κατορθώνουν και ξεφεύγουν. Αν μπορούσα να σπείρω τη διχόνοια ανάμεσά τους, αλλά πώς να το κάνω?» Η αλήθεια είναι ότι ο κυνηγός δεν χρειάστηκε να κάνει τίποτα, μιας και η διχόνοια φυτρώνει πάντα από μόνη της. Λίγες μέρες αργότερα, κάποια ορτίκια, τη στιγμή που προσπαθούσαν να ευθυγραμμιστούν για να σηκώσουν το δίχτυ, έπεσαν κατά λάθος πάνω σε ένα άλλο. «Ποιος τόλμησε και με έσπρωξε τη στιγμή που τραβούσα το δίχτυ?» είπε αυτό. «Συγγνώμη, δεν το θέλαμε. Έγινε πάνω στη βιασύνη μας τη στιγμή που σηκώσαμε το δίχτυ». «Εσύ σηκώσατε το δίχτυ? Ας γελάσω. Ας μην ήμουν εγώ να τραβάω τόσο δυνατά και θα σας έλεγα αν θα σηκωνόταν ποτέ το δίχτυ». Τα άλλα πουλιά θύμωσαν με τη συμπεριφορά του και ο κυνηγός που τα παρακολουθούσε κρυμμένος κατάλαβε ότι θα άρχιζαν να μαλώνουν. Δεν είχε άδικο. Σε λίγο τα πουλιά έβριζαν και σμπρώχνονταν. Μέσα στον πανικό ο άνθρωπος είδε την ευκαιρία που ψάχνε. Μιμήθηκε τη φωνή τους και μόλις αυτά ήρθαν κοντά του, έριξε πάνω τους το δίχτυ του. Ύστερα τα έβαλε ένα-ένα στο ταγάρι του και ξεκίνησε για το παζάρι της κοντινής πόλης. Στα πολύ παλιά χρόνια, κάπου μέσα στην απεραντοσύνη του ουρανού, ζούσαν τρία αδέρφια. Ο μεγαλύτερος ήταν ο Ήλιος, αμέσως μετά η Σελήνη και ο μικρότερος αδερφός ήταν ο Κόκορας. Ένα πρωινό, ο Ήλιος είχε πάει για δουλειά και έμειναν στο εθέριο σπίτι τους η Σελήνη με τον Κόκορα. Αργά το απόγευμα η Σελήνη γύρισε και είπε στον Κόκορα. «Είναι η ώρα να πας να μαζέψεις το κοπάδι». «Είμαι πολύ κουρασμένος από τις δουλειές. Δεν μπορώ να πάω τώρα». Τότε η Σελήνη θύμωσε πολύ, τον άρπαξε από το κόκκινο λυρί του και με δύναμη τον πέταξε από τον ουρανό στη γη. Αργά το βράδυ γύρισε και ο Ήλιος και απόρρισε με την απουσία του Κόκορα. «Πού έχει πάει ο αδερφός μας ο Κόκορας?» ρώτησε τη Σελήνη και εκείνη του εξήγησε τι είχε συμβεί. Στεναχωρέθηκε ο Ήλιος, θύμωσε με την αδερφή του, γύρισε και της είπε «Καλή μου Σελήνη, μου φαίνεται ότι δεν ξέρεις ή δεν μπορείς να ζήσεις ειρηνικά με τους άλλους. Είσαι εγωίστρια πολύ. Γι' αυτό κι εγώ θα φύγω και θα σε αφήσω μόνη σου. Εσύ θα βγαίνεις το βράδυ και εγώ θα βγαίνω τη μέρα. Κι όσο για τον αδερφό μας τον Κόκορα που τον έδιωξες τόσο άδικα, δεν θα σε αγαπάει, ενώ εμένα δεν πρόκειται να με ξεχάσει ποτέ. Όταν θα ξυπνάω εγώ, θα ξυπνάει κι αυτός και θα δείχνει τη χαρά του. Όταν όμως θα ξυπνάς εσύ, αυτός θα φεύγει και θα κρύβεται στο σπίτι του για να μην σε δει ποτέ ξανά». Και από τότε
ως και σήμερα έτσι είναι. Και θα κλείσουμε με ένα παραμύθι από την Περσία. Αγγελική. Τον καιρό των παραμυθιών ζούσε στη μακρινή Περσία ένας παπουτσής, ο Χαλίλ. Αυτός ο Χαλίλ είχε τη φήμη σπουδαίου μάστορα. Λέγαν ότι δεν είχε βρεθεί άνθρωπος να του ζητήσει παπούτσι που να μην μπορεί να το φτιάξει. Άκουσε για τον Χαλίλ ο Δερβίσης Νεμπού, ο μάγος του τάγματος των Μαλδεβίδων, και τον αναζήτησε. «Χαλίλ, θέλω να μου φτιάξεις παπούτσια με φτερά, να μπορώ να πετάω». Συλλογίστηκε και ο Χαλίλ και απάντησε «Θα προσπαθήσω». Πέρασαν χρόνια. Αλλά όσο και να προσπαθούσε ο Χαλίλ, παπούτσια με φτερά να πετάνε οι άνθρωποι, δεν κατάφερε να φτιάξει. Και όταν πέθανε ο Δερβίσης Νεμπού, τον έπιασε τρόμος. «Ένα πράγμα μου ζήτησε ο Άγιος άνθρωπος και εγώ ήμουν ανίκανος. Φοβάμαι μη με καταραστεί και εμένα και τη γενιά μου». Λίγο πριν αισθανθεί και τον καλεί και αυτόν ο θάνατος, ο Χαλίλ κάλεσε τον πρωτότοκο γιο του, τον Σελίμ Ιμπν Χαλίλ, και του είπε «Γιέ μου, θα σου αφήσω το παπουτσάδικο και την ευχή μου και θα σου μάθω όλα τα μυστικά της τέχνης μου, αλλά θα μου ορκιστείς ότι δεν θα λησμονήσεις το όνειρο του Δερβίση. Θα φτιάξεις παπούτσια με φτερά να πετάνε οι άνθρωποι». Ο γιος του, χωρίς να το συλλογιστεί, είπε «Θα προσπαθήσω». Πέρασαν τα χρόνια. Ο γιος του Χαλίλ, γέρος πια, πήγε στον τάφο του Δερβίση και άρχισε τις κατάρες. «Πανά θεμά σε τρελέ Δερβίση, μια ζωή τρέχω πίσω από το όνειρό σου και δεν κατάφερα τίποτα και τώρα πρέπει να αφήσω το βάρος στο γιο μου και στους γιους των γιών μου να κυνηγάνε μια ζωή αυτό που δεν πραγματοποιείται. Καταραμένος να σε άθλιε μάγε, να μην λιώσουν οι σάρκες σου». Κι ύστερα ο Σελίμ κάλεσε τον πρωτότοκο γιο του, τον Αβδούλ Ιμπν Σελίμ Ιμπν Χαλίλ, και του είπε «Βαριά σκιά κυνηγά εμάς τους, Χαλίλ γιέ μου, να τρέχουμε πίσω από το όνειρο του Δερβίση. Για να σου δώσω το μαγαζί και να σου μάθω τα μυστικά της τέχνης μου, πρέπει να μου ορκιστείς ότι θα φτιάξεις παπούτσια με φτερά να πετάνε οι άνθρωποι». Περάσανε γενιές και γενιές, αλλά κανείς από τους Χαλίλ δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει το όνειρο του Δερβίση. Κι όλοι πήγαιναν στον τάφο του και τον καταριόντουσαν και έλεγαν πως ο μάγος Νεμπού έμενε ακόμα κάτω από τη γη με ανοιγμένα μάτια σαν να ονειρεύεται. Ήρθε όμως ο καιρός και ανέλαβε το χρέος τον Χαλίλ ο Ασίκ Ιμπν Αβδούλ Ιμπν Σελίμ Ιμπν Χαλίλ, που όταν γέρασε και έγινε και αυτός Δερβίσης και μάγος των Αλεβίδων, πήγε και αυτός στον τάφο των Νεμπού. Έχει σε κρασί και στάρι, κι είπε «Βλογημένος να σε, Δερβίση μου. Μπορεί να μην τα καταφέραμε να φτιάξουμε παπούτσια με φτερά να πετάνε οι άνθρωποι, αλλά δοθήκαμε στην τέχνη μας, λες και πετούσαμε εμείς οι ίδιοι, και φτιάξαμε τα πιο ωραία σαντάλια για τις πριγκίπισες στα χαρέμια, και φτιάξαμε παπούτσια από δέρμα κάπρου για τους δουλευτές στα χωράφια, και μάθαμε να καρφώνουμε την μπρόκα όχι για να κολλάει το πόδι στη γη, αλλά για να τρέχει σαν να καβάλαγε αλόγατα του πολέμου. Βλογημένος να σε, Δερβίση μου, και εσύ και το τρελό όνειρό σου που μας κράτησε ζωντανούς». Και έγινε τότε το μεγάλο μυστήριο. Λένε πως ο Δερβίσης Νεμπού,
που από τις κατάρες δεν είχαν λιώσει οι σάρκες του. Πρόβαλε από τον τάφο του και πέταξε σαν να είχε στα πόδια του παπούτσια με φτερά. Έτσι λύθηκε η κατάρα των Χαλίλ. Αυτά είχαμε να μοιραστούμε εμείς σήμερα μαζί σας. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 22 του Μάη. Θα μοιραστούμε μαζί σας παραμύθια με λιστάλαχτα, μιας και στις 20 Μαΐου είναι η Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας. Μέχρι τότε να θυμάστε, όσο αυτοί θα ζουν καλά, εσείς να ζείτε καλύτερα.